Στις 12 το μεσημέρι θα κλείσουν τα καταστήματα της Καβάλας την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Απριλίου, καθώς θα συμμετέχουν με τη σειρά τους στη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί από το Σωματεία ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Καπνεργάτη. Μέσα από τη συμμετοχή τους στη διαμαρτυρία, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας θέλει να διαδηλώσει για τα δίκαια αιτήματα που διαθέτει. Εχθές ήρθε απόφαση από το Προεδρείο της ΕΣΕΕ, όπου είναι το τριτοβάθμιο όργανο, το οποίο πάντοτε ακολουθούμε όσον αφορά τις αποφάσεις, διότι ανήκουμε στη δύναμη της ΕΣΕΕ, ότι την Τετάρτη στις 6 Απριλίου, που έχει προκηρυχθεί ήδη πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ, συμμετέχουμε και εμείς ως εμπορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό που έγινε ήταν εχθές μια σύσκεψη μεταξύ αρκετών σωματείων, των λοιπασμάτων, του Σωματείου των Λοιπασμάτων Εργαζομένων, των Εργαζομένων στα Πετρέλαια κτλ. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν συμβεί αρκετά μεγάλα προβλήματα σε εργαζομένους σε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως είναι τα πετρέλαια και τα λοιπάσματα, και έγινε λοιπόν η συνάντηση και τέθηκαν όλες οι διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρχει μαζικότητα, η απόφαση λοιπόν που πήραμε ήταν ότι 12 η ώρα κλείνουμε τα καταστήματα και πηγαίνουμε στην απεργιακή συγκέντρωση Παύλα. Συλλαλητήριο πορεία, όπου θα ξεκινήσει στην πλατεία Καπνεργάτη και συμμετέχουμε ενεργά ως εμπορικά καταστήματα. Όλο αυτό το καιρό λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι λέγανε ότι πότε θα κλείσουμε λίγο τα μαγαζιά για να δημιουργήσουμε έτσι και εμείς μια διαφορετική εικόνα, είναι ευκαιρία λοιπόν την άλλη Τετάρτη στις 12 η ώρα όλοι οι συνάδελφοι να βρεθούν στην πλατεία Καπνεργάτη για να διαδηλώσουμε για τα δίκαια αιτήματά μας.